παρατείνεται έως στις 15 Ιουλίου 2015 η προθεσμία για τη συμμετοχή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έλυγε σήμερα. Τη σχετική τροπολογία πρόκειται να καταθέσει η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη στο σχέδιο νόμου Μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα. Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση της σχετικής τροπολογίας, ανταποκρινόμενη στα δεκάδες αιτήματα πολιτών που κατέκλυσαν το Υπουργείο Οικονομικών τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα με την τροπολογία αυτή, το Υπουργείο στοχεύει στη διευκόλυνση της φορολογικής διοίκησης, στην οποία εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις σε διάφορες φάσεις ελέγχου, έτσι ώστε να ενταχθούν στη ρύθμιση τουλάχιστον όσες υποθέσεις βρίσκονται στην τελική φάση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, περίπου 750.000 φορολογούμενοι έχουν μπει στη ρύθμιση, ρυθμίζοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, δεκτή έκανε την τροπολογία 4 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.